Παιδιά, γεια σας! Τι σας έχω σήμερα? Καινούριο βίντεο με εκδρομή που θα πάμε τρίμερο συγκεκριμένα, Κακοπετριά, Άγιο Νικολαίων της Στέγης. Κατασκήνωση, παιδιά! Είμαστε excited που θα ξεκινήσουμε για να πάμε. Είναι περίπου τρίμερο βασικά, γιατί τώρα είναι απόγευμα Παρασκευής και θα φύγουμε περίπου απόγευμα Κυριακής και θα σας δείξω τι θα κάνουμε εκεί. Και περιμένω τώρα τη φίλη μου την Ερασμένη εδώ στη Μητρόπολη στην Πάφο για να ξεκινήσουμε αυτό το φανταστικό ταξίδι. Και θα πάμε και αύριο, υποτίθεται, τη δεύτερη ημέρα Σάββατο, θα πάμε και εκδρομούλα αλλού για να δείτε. Και τι σας έχω επίσης άλλο, θα κάνουμε δύο βίντεο αυτήν την φορά. Ένα που θα το δείξουμε την ΑΕ, τώρα είναι Σαββατοκύριακο, και ένα σε δύο Σαββατοκύριακα, όπου θα είναι what I eat σε τρεις μέρες στην κατασκήνωση. Άρα θα δείτε και τι θα φάμε. Γιατί νομίζω έπρεπε να το ξεκινήσω να το κάνω και αυτόν ως κλινική διατολόγος που είμαι. Και ελπίζω να σας αρέσει, να περνάτε φανταστικά, να περνάτε ωραία. Να είστε φωτεινοί πάντοτε και θετικοί και ακολουθήστε μας στα social, ακολουθήστε μας και στο κανάλι, μπορείτε να κάνετε από κάτω subscribe και like στο βίντεο μας και εννοείται θα περιμένω τα σχόλιά σας για να δω πως περάσατε και εσείς το Σαββατοκύριακο σας. Θα θέλω να μάθω πάρα πολύ και ξεκινάμε. Συγγνώμη, αν θες να αλλάξω γνώμη, πρέπει και εσύ να μάθεις να αγαπάς. Πάψε να με παιδεύεις και να με κοροϊδεύεις και τα μοίρα μου Ελλάδα μισώ. Επιάσαμε τον παλιό τέλεια το δρόμο της Πάφου για να πάμε στα βουνά. Να φύγουμε προς Πισούρη, σχεδόν και λίγο πιο κάτω από το Πισούρη είναι να στρέψουμε να πάμε στα βουνά για να βρούμε μετά την Κακοπετριά κάποια στιγμή. Αν είμαστε τέλεια, τέλεια μες στα παλιό το δρόμο. Είπαμε να δούμε και λίγο να φεβιάζομαστε. Φαίνεται και θάλασσα πάντα. Είναι πιο ωραία η διαδρομή που πολλά, να πούμε την αλήθεια. Feelings, 'cause I know what's best for me. Feel short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you, but I bet. Είμαστε αυτοί και προχωρούμε. Πάμε προς Άγιον Αμβρόσιον. Είμαστε σχεδόν κοντά και προχωρούμε μέσα στα βουνά. Θα περάσουμε από όλα τα, τα χωριά σχεδόν για να φτάσουμε. Και φοβάμαι για τρότες θυμάμαι που έχασα παλιά. Ο κλείσω τώρα. Είμαστε βουνοί, ήβραμε την εκκλησία, είπαμε να κατεβούμε. Θα μάθουμε τώρα τι εκκλησία είναι, γιατί δεν έχω ιδέα, αλλά καταλαβαίνω ότι είμαστε βουνοί. Εν τελέφια που θα κάνω να ξεφαίνεται βουνοί. Όπως το λέω, είναι παστό. Πάρα πολύ ωραία κλίση ο απάντως. Χαριτωμένη στο... Μόλις εμπήκαμε δηλαδή του χωριού, ακόμα δεν εμπήκαμε τελείως. Ήρθαμε από πολλά άλλα χωριά, γιατί είχαμε και στρέψιμα που μπορούσαμε να στρέψουμε προς άλλο χωριό. Να πάμε, επειδή έγραφε υποτίθεται πλάτρες και τα λοιπά, αλλά τελικά είναι πιαμένο. Που είναι το χώριο, που είναι το σημείο.
Τελικά τι έκλεισε. Ο Γιώργος κατά πάσα πιθανότητα. Το βουνί μου ουσιαστικά μας περνάμε απ' έξω. Όμως από μέσα είναι έτσι. Είδαμε ήδη τρεις εκκλησίες σαν περιπτώσεις. Και φαίνεται τώρα αυτή εδώ που είναι η κεντρική του χωρίου. Απίθανη θέα. Είμαστε έξω από το κοιλάνι και πάμε. Που έλα λένε ότι πάμε. Πλάτρες, πλάτρες. Πάμε προς πλάτρες. Ωραία, κατά πράσινο το τοπίο. Δεν μπορώ να πούμε. Κάμετε καμιά δήλωση. Μπράβο, Εύη. Υπρό, μου, πάντως, θα μου παραβείτουμε. Είναι αλλιώς και είχα μια... Έχασα τα. Μια έτσι... Ω, η κόρη, εσύ είναι και η κόρη. Έχασα τα κοτοπίδες. Α, ναι, είναι, τι να σου πω. Wow, το view είναι απίθανο, είναι... Amazing! Absolutely fabulous! Marvelous! Να πάμε σαϊτά και μετά να κατεβούμε τα Καποπετριά γιατί δεν έχει άλλον τρόπο. Αλλά κατά πράσινο τελείως το δωμείο. Μπορώ να πω, δεν έχω πρόβλημα. Είμαστε σαϊτά και πάμε, περάσαμε και από την εκκλησία. Ζωοδόχου πηγής. Για έντιαμε. Η Ιερά Μονή Θημίου προδρόμη ήταν αριστερά πιο πίσω μας. Γιορτάζει 30 Αυγούστου όπως έμαθαν, δεν είχα ιδέα. Μαθαίνουμε κάτι. Αλλά είμαστε σαϊτάν και πάμε μόλι πήγαμε να δυνάσει κάποιο σαϊτάν. Και πάμε να γίνει κολλάζει. Από ακόμα αμιάντος εντοχή και είμαι λιώμα. Έχουν και τα μαύρα τα σύννεφα. Φίλε, το ξέρεις ήταν η ζωή μου. Τώρα τρίκη αναπνοή μου. Μόνα εσύ καταλαβαίνεις. Για μένα ξέρω πως πεθαίνει. Ανάλογος είναι καταλαβαίνουμε πως είναι ώρα να κάνουμε, μην είναι εγώ πάρα πολύ. Μα δείτε μαύρο μαύρο πάνω πάνω. Τραγικό, δεν ξέρω πότε να βρέξει, αλλά μάλλον θα μας βρέξει όπως το βλέπω. Κι άλλες χρόνιες μας έβρεξε βέβαια, εντάξει. Να πάω άλλο. Ήρθαμε. Το είναι το πάνω και είμαστε στο δωμάτιο τη μια πλευρά του και συγχειριζόμαστε τα πράγματα. Άμεν περίπατον πάντως, α! Κάτω είναι ο ποταμός. Είναι να κάνω αναρρίχηση με ένα χρόνο. Inside of me, in this desert, I can look at you.
Εννοείται. Ομονιά της. Ακούετε που κάτω ποτάμι. Ου, βρήκαμε και ένα μικρό καταρακτάκι του ποταμού του Αγίου Νικολάου. Απίστευτον και ο Μίχλη φαίνεται και η θαλασσία μέχρι ακριβώς μαζί κάνει και τα σύννεφα. Πέφτουν που πάνω, αλλά μην είναι. Αλλά φαίνεται στο βάθος και η θαλασσία. Προχώρουμε να πούμε, η άλλη θα τελικά σύννεφα στη λογική. Αμιλούμε ο Μίχλη που φαίνεται. Όχι, ο Μίχλη είναι ξεροκίνο που πιάνει από πάνω σαν καταχνιά. Ενώ με εξυμπέζω μόνο την Νεκτάρι. Θα το φυσίσουν και να μπει μες στο ποτί. Σιμόνι. Ο κύριε Κωνσταντιά με τη Σιμόνη. Πράγμα. Πραγματικό τι να είναι. Εν ήξερουν ποιο εμπιόν τον παλού εμπιόν. Και βάλουν το σε λάθος τόπο. Όχι, άρχισαν πάρα πολλά. Προστή στεριά που την μπροστά μερικιά είναι η θάλασσα. Μάνι, μάνι, αχάσας. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
και τα μενιώτικα σε και επαρχιώτικα βρε. Ποιος που είναι στραβό. Βασίλισσα μου και μαντζουράνα μου. Συντρί βασίλισσα μου και μαντζουράνα μου. Εσού θα με χωρίσεις από τη μάνα μου. Εσού θα με χωρίσεις από τη μάνα μου. Ωραία, πόδι πνό δηλαδή. Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης του 11ου αιώνα. Στην Κακοπετρία. Τα μία χωρίς στόχο να διαβάζει. Λέξεις, διαβάζει. Να μπορεί να είσαι στρατό. Ναι, ακριβώς. Όχι, στρατό, τραγικό. Όχι, ρε, στρατό, είσαι να μπράβο, μπράβο. Να προχωρώ, oh, να σε κάνω να φύγεις. Ιορδάνη, να πιάνεις μωρό μου λιμάνι. Με φτιάχνεις πολύ, όλοι αμαρτωλοί. Όλοι είναι απ' το ίδιο χαρμάνι. Έλα ψυχούλα μου, έλα καρδούλα μου. Ξέρω δεν είσαι ό,τι δείχνεις, άλλοι σε παίξανε. Να μην μπορούν να φύγουν. Έναν κάρον τα αυτοκίνητα αλήθεια για να πάμε χρυσό κουρδαλιώτης. Πείτε γεια! Να ξεκινήσουν. Ναι, έλα.
έχω χάσει στα δικά μου λύσιρα. Να διαρωτούνται τώρα που καίνουν το τιόλι. Φτάσαμε στο μοναστήρι. Ευτυχώς δεν ήταν μακρύ. Ζώνη κατρίνεται. Προσπαθούμε να δούμε που είναι να παρκάρουμε γιατί είμαστε και πάρα πολύ έξω. Sunday.
Πανικός. Να μπορεί να μας χορέψεις καλαμάτια. Τσάμικο, τσάμικο. Σας δουν το καμπανάρκο και βάλαν το τσιπάν, τέλει. Δεν κλείσει αν είπαμε. Σεντά χορκό. Σεντά χορκό. Σπίλια. Εντάξει. Αγίου Αντωνίου στα σπίλια, η πράγματα. Τι έγινε το τυπικό στην αρχαιότητα, φαίνεται και από
Στην περιοχή μου λοιπόν υπήρχαν τα κουμπραλή, υπήρχε και ένα άλλο χωριό από την άλλη μεριά και έφτασε πάλι την άλλα, το Καρύδι, και φαίνεται ότι η αρρώστια αυτών των χωριών εκδιώκονταν ή εσκέλλονταν σε αυτή την περιοχή και κατοικούσαν στα σπίτια. Το 2010 περίπου, ένας μαθητής μου, ο οποίος είναι συντηρητής αρχαιολογών, συντηρούσε ένα τμήμα του εικονοστασίου της Παναγίας της Ομοφελιώτης σας και βρήκε μια μικρή εικόνα, η οποία έγραφε πάνω η εικόνα της Παναγίας. Παναγία εις Πηλαιώτισσα. Άρα εκείνοι οι άρρωστοι άνθρωποι που κατοικούσαν εκεί, φαίνεται ότι είχαν και κάποιον ναό, που ήταν να καταδείχνουν αυτή ήταν άρρωστοι στην Παναγία και ήταν αφιερωμένος, ήταν γνωστός ως ο ναός των Σπηλαίων και η Παναγία της Σπηλαιώτης. Λοιπόν, τώρα, το πέρσι εκδόθηκε ένα βιβλίο από έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο μιλά για την πρώτη απογραφή που έκαναν οι Οθωμανοί το 1572, δηλαδή ένα χρόνο μετά την κατάληψη της Κύπρου από τους ίδιους, και αναφέρει όλα τα χωριά της Κύπρου, αναφέρει πόσα σπίτια είχε το κάθε χωριό και έναν περίπου πόσους κατοίκους του κατημένου. Τελευταία μέρα κατασκήνωση. Πάμε θεία λειτουργία. Για να δούμε. Ευτυχώς είμαστε έτοιμοι. Και πάμε προς την εκκλησία για να λειτουργηθούμε. Έσα βρανά από το μέλα μου και τελικά το βρήκα και πήγα και αγάπησα ένα χωρό τη ρίγα. Ήταν 18 χρόνο, εγώ 45, διδάσκησε στην αρχή και εγώ στο παραπέμπε.
πείτε πώς επεράσετε στον ποταμό που λατσιστήκαμε. Πήγαμε στον ποταμό, βρήκαμε πολλά εμπόδια, κούσαμε πιο τρεις φορές τα με. Αλλά ήταν τόσο ωραία, χαρήκαμε το πάρα πολλά. Έχει τους τραυματισμούς. Έχω και εγώ, αλλά φαίνονται παιδιά. Και κάτι κοστώματα, αλλά περάσαμε τέλεια, βουτσίσαμε, ήταν παγωμένο το νερό, αλλά βουτσίσαμε πραγματικά. Δεν είχα τίποτε εγώ, ήταν τέλεια παιδιά, να το δοκιμάσει. Έλα, πείτε μια φίλωση. Πέρασα υπέροχα. Περάσετε ωραία. Καταπληκτικά, Ένα φίλο, ένα φίλο. Παιδιά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ένα φιούμε σε λίγο. Είμαστε έτοιμοι. Από εμάς σας αφήνουμε να περνάτε τέλεια. Και περιμένω τα σχόλια σας από κάτω για να μου πείτε πώς περάσατε κι εσείς τις μέρες σας αυτές, τα Σαββατοκύριακα. Και θα σας περιμένω το επόμενο βίντεο που είναι με τα φαγητά που φάγαμε αυτές τις μέρες. Σας ευχαριστώ, να περνάτε όλοι τέλεια.